centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κεπαψόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτό που πολλοί περίμεναν ήρθε σήμερα. Το ξέραμε από το πρωί ότι θα έρθει, μια και στη σύσκεψη που είχε γίνει ουσιαστικά όλοι μιλούσαν για μέτρα που θα ανακοινωθούν το απόγευμα από τον κύριο Χαρδαλιά και ανακοινώθηκαν. Το πρώτο σχόλιο για αυτά που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που περιμένατε, αν περιμένατε κι άλλα, αν περιμένατε λιγότερα ή περισσότερα. Το αν θα έπρεπε να περιμένουμε περισσότερα ή λιγότερα, νομίζω ότι δεν θα το κρίνουμε εμείς, αλλά θα το κρίνουν όπως έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα οι ειδικοί. Ναι. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αργοπορίες. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και ειδικά στο Δήμο του Άργους. Νομίζω ότι ακόμη και σε αυτό ήμασταν πρωτοπόροι. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα στις 24 Φεβρουαρίου. Και τον προβληματισμό που είχαμε θέσει τότε με τη γενικότερη κατάσταση εξάπλωσης του φωνικού κορονοϊού ανά τον κόσμο και εν ώψη της επιστροφής των συμπολιτών μας και των παιδιών της σχολικής εκδρομής από το Μιλάνο. Θέσαμε πάρα πολλούς προβληματισμούς, απαντήσεις βέβαια δεν πήραμε, κατευθείαν όμως τότε ξεκινήσαμε και προληπτικά μέτρα, όπως θυμάστε, κλείνοντας σχολεία, απολυμένοντας σχολεία και δημοτικούς χώρους, στη συνέχεια βγάζοντας ντουτούκα για να προβληματίσουμε όλους τους συνδημότες μας και μάλιστα με τρία διαφορετικά κλιμακούμενα ως προς το κομμάτι της επικινδυνότητας μηνύματα. Δυστυχώς εμείς τα λέγαμε, εμείς τα κούβαμε και το αποφευκταίο ήρθε σήμερα. Υπάρχει μία μάλιστα ήρθε σε τέτοιο βαθμό που θα έλεγα πάλι καλά, αφού δεν μπήκαμε σε καραντίνα όλος ο νομός. Γιατί δεν σας κρύβω ότι υπήρχε και μία τέτοια πρόταση αρχικά από τον κύριο Χαρδαλιά. Να μπει όλος ο νομός, λοιπόν, η αρχική πρόταση του κύριου Χαρδαλιά το πρωί στη σύσκεψη ήταν να μπει όλος ο νομός σε καραντίνα. Αυτό ήταν μια εκτίμηση, γιατί δεν υπήρχε ιδιαίτερη πληροφόρηση για τη διασπορά των κρουσμάτων. Γιατί υπήρχαν αρκετά κρούσματα τα οποία φαινόταν ως κάτοικοι κάποιων χωριών, αλλά στην ουσία, επί της ουσίας μάλλον, όλο το τελευταίο διάστημα και που νόσησαν ήταν στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Άρα όλη αυτή η διαφορά της διασποράς έφτασε σε σημείο να χτυπάει μεγαλύτερο βαθμό κόκκινο στην περιοχή της Μεσοποταμίας που εντοπιζόταν εκεί και λιγότερο στις υπόλοιπες περιοχές, άρα φτάσαμε στα μέτρα που ήδη πήραμε. Τώρα κύριε Δήμαρχε, θέλουμε λίγο την εμπειρία σας, από την εμπειρία σας να μας λύσετε μία απορία. Γιατί εστιάζουμε πάρα πολύ, ειδικά για τη Μεσοποταμία, βέβαια είναι μια περιοχή που δεν είναι στα διοικητικά σας όρια, αλλά λόγω της εμπειρίας σας μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ο κύριος Χαρδαλιάς μίλησε και για κοινότητα Μεσοποταμίας, είπε όμως ότι απαγορεύεται και είσοδος και έξοδος σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Τι ισχύει τώρα, δηλαδή έχει μπει σε καραντίνα, να καταλάβουμε, η Μεσοποταμία ή όλος ο πρώην Δήμος Αλιάκμονα? Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η επικοινωνία που είχαμε παρουσία και των υπόλοιπων συναδέλφων το μεσημέρι μιλούσαμε για Μεσοποταμία. Μόνο για Μεσοποταμία. Δεν νομίζω ότι προέκυψε κάτι άλλο. Απλά ξέρετε τώρα τις στιγμές αυτές και όταν μάλιστα... Πιανόμαστε κι εμείς από λέξεις, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Όπως θα είδατε πολύ καλά, ήταν και ακόμη θεωρούμαστε Δήμος Ορεστίδος. Εντάξει, τώρα είναι θέματα... Ναι, ανακοινώθηκε Δήμος Ορεστίδος, όντως. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν είναι η ουσία του πράγματος. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς μαζί με την περιοχή της Ξάνθης στο Δήμο Μίκης είμαστε στο κόκκινο εν ώψη όλης της υπόλοιπης Ελλάδας. Είναι πέντε δήμοι, τρεις της Καστοριάς, είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δυστυχώς από ό,τι φαίνεται οι εκκλήσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα και το βλέπαμε και το βλέπατε άλλωστε ότι δεν έπιασαν τόπο. Δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί
συνδημότες μας και συμπολίτες μας, θα πω γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για το Δήμο μου, θα πω και για την Καστοριά, οι οποίοι επικαλούμενοι, τα δεδομένα είναι αυτά που έχουμε πει, Χρήστο, ότι κάπου εκεί που πήγε η κατάσταση να συμμαζευτεί, όταν πάρθηκαν τα οριζόντια μέτρα με τα χαρτιά που επιτρεπόταν από το Β1 μέχρι το Β6 με αιτιολογία, δυστυχώς εκεί από ό,τι διαφάνηκε, κατ' το κοινώς λεγόμενο, χάθηκε η μπάλα. Τώρα λοιπόν, ας μην είναι πια η ίστατη φορά που θα πρέπει να φωνάξουμε, να ηκετεύσουμε και να παρακαλέσουμε, ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, αλλά και την ευθύνη απέναντι στην κοινότητα όπου ζει. Απέναντι στους συνανθρώπους του, στους γονείς του, στα παιδιά του και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος που πρόκειται να περάσουμε. Μα ήταν και δραματική η τόνη που τα ανακοίνωσε όλα αυτά ο κ. Καρδάλη. Δραματική η τόνη και η έκκληση για τους τρεις δήμους της Καστοριάς να κάτσουν σπίτι. Μάλλον για κάποιους ανεγκέφαλους, θα το πω, όσο βαρύ και αν ακούγεται αυτό, θεωρούν πως εμείς είχαμε καμιά διάθεση να τρέχουμε με όλη αυτή τη διαδικασία. Που πέραν όλων των υπολείπων προβλημάτων, έχουμε και αυτό που είναι από ό,τι διαφαίνεται το πιο ζωτικό πρόβλημα, γιατί παίζουμε με ζωές συνανθρώπων μας. Κάποιοι όμως που δεν είχαν να κάνουν τίποτε, τους χαλάμε κατ' το κοινώς την καθημερινότητα. Ας τη χαλάσουμε λοιπόν, όπως λέγαμε. Ας τη χαλάσουμε για ένα μήνα, για να έχουμε πάρα πολλούς μήνες να μείνουμε με τους αγαπημένους μας, όπως το είπα και στο δεύτερο και στο τρίτο μήνυμα, το φωνητικό προς τους συνδημότες μου. Πιστεύετε ότι θα είναι μήνας. Δεν πιστεύετε ότι αυτά που ανακοινώθηκαν για τις 14 μέρες. Η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι για πολύ περισσότερο. Μακάρι στις 14 ημέρες να πάνε όλα καλά. Μακάρι στις 14 Απριλίου, γιατί εκεί θα λήξει, υποτίθεται, με αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, να μην έχουμε παράταση. Τώρα, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο ή αν τρέχετε κι εσείς για να διευκρινίσετε ορισμένα πράγματα, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει πλημμυρίσει. Έχω χρόνο ακόμη, θα μπορούμε να μιλάμε. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή από σήμερα σε μία ώρα θα απαγορευτεί η κυκλοφορία. Ναι. Φεύγουν και οι κατεξαίρεση με τα χαρτάκια που βγάζαμε για βοήθεια σε αρρώστους, για τελετές ή για άσκηση και κατοικίδιο, το οποίο θα βγάζουμε για 15 λεπτά γύρω μόνο από το σπίτι. Μετά τις 8 μπορώ να κυκλοφορώ για άλλους λόγους. Ολική απαγόρευση. Μπορώ να βγάλω χαρτάκια για γιατρό ή φαρμακείο μετά τις 8, ας πούμε. Όχι. Όχι, τουλάχιστον με αυτά που λένε όχι. Μην με ρωτάτε, δεν είμαι πολιτική προστασία. Αυτά θα είναι διευκρινήσεις που θα δοθούν από την πολιτική προστασία. Και κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι την απόφαση δεν την έβγαλαν οι δήμαρχοι. Η απόφαση βγήκε κεντρικά από την πολιτική προστασία, γιατί έχουμε διαβάσει ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 502, να μην εκφραστώ τι, δεν θα πω. Και δεν θα τα χαρακτηρίσω, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες και σοβαρές. Ας αναλογιστούν αυτοί που γράφουν το τι γράφουν και, ποιους προσβάλλουν, το πόσο σοβαροί είναι οι ίδιοι. Να κοιταχτούν σε κανέναν καθρέφτη και να κάνουν την αυτοκριτική τους. Μόνο αυτό λέω. Αυτοί δηλαδή που είναι εναντίον του να τεθεί των μέτρων αυτών που πάρθηκαν, εναντίον της απαγόρευσης κυκλοφορίας, εναντίον της καραντίνας, εναντίον γενικότερα των μέτρων προστασίας. Έτσι ακριβώς. Από αύριο φαίνεται ότι έχουμε για νοσοκομείο 3 στρατιωτικούς γιατρούς, όπως ανακοινώθηκε, 6 νοσηλευτικό προσωπικό, σύν ασθενοφόρα για Καστοριά, Άργος και Νεστόριο. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα τι ενημερώσεις? Ένα στο Νεστόριο, επειδή η απόσταση είναι πιο μακριά, και ένα που θα είναι επιπλέον για Άργος και Καστοριά, επειδή η απόσταση Άργος και Καστοριά και λόγω ομαλότητας του δικού δικτύου θα είναι ένα επιπλέον που θα εξυπηρετεί. Αυτά πότε θα έρθουν αυτά τα ασθενοφορά? Αμέσως έρχονται σήμερα? Θεωρώ πως ναι. Για το βοήθεια στο σπίτι, η κατεξαίρεση είναι για το χαρτάκι, όπως είπαμε, έξοδος για ευπαθείς ομάδες, φεύγει, δεν υπάρχει πια για μας, γιατί λέει αυτή τη δουλειά τώρα θα την κάνουν τα βοήθεια στο σπίτι. Πώς οργανώνεται από το δικό σας Δήμο το... Αυτό ούτως ή άλλως το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Άργους, ήδη από την αρχή αυτής της επιδημιακής κρίσης... Κάνατε μια μετακίνηση. Με απόφασή μου έχει γίνει μετακίνηση, έχει συγκροτηθεί
ένα βοήθεια στο σπίτι πολυδύναμο στην έδρα του Δήμου, ναι, με βάρδιες, το οποίο εξυπηρετεί από το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Επειδή περιμέναμε αυτά τα φαινόμενα, όπως είπαμε, ήμασταν ακόμη και εδώ πιο μπροστά. Ήδη πέρασε δηλαδή ένα διάστημα περίπου 10 ημερών. Περίπου 15 ημερών, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτή η μετακίνηση. Ακριβώς. Ο λόγος αυτός ήταν που έγινε, γιατί βλέπαμε τις εξελίξεις και βλέπαμε το πού θα φτάναμε. Πιθανόν η βοήθεια στο σπίτι, αυτό το όργανο που λέγεται βοήθεια στο σπίτι, να επανδρωθεί και με επιπλέον προσωπικό. Ακριβώς. Γιατί τώρα θα αυξηθούν οι ανάγκες. Από τη στιγμή που απαγορεύεται εγώ να πάω σε ένα πρόσωπο που θέλει να έχει την ανάγκη μου και που σήμερα καλυπτόταν με μένα, αύριο δεν θα καλύπτεται με μένα και θα πρέπει να πάει κάποιος από το βοήθεια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Άργος. Γι' αυτό λοιπόν θα ενισχυθεί και με προσωπικό αλλά και με οχήματα. Μάλιστα. Είτε με μετακινούμενο προσωπικό, αυτές είναι οι οδηγίες, δεν κάνουμε κάτι του κεφαλιού μας, είτε με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού αν προκύψει. Θέλω το να... διάστημα που θα ισχύσει. Μας το ρωτάνε εδώ. Αυτά τα μέτρα είναι και τέλος για την Καστοριά. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το πνεύμα εδώ και όπως καταλαβαίνω με αυτά που μου γράφετε, γιατί είναι και μακροσκελές αυτό που μου γράφει ένας φίλος εδώ το μήνυμά του. Βλέποντας και κάνοντας, η αίσθηση που έχετε από τον κύριο Χαρδαλιά από το πρωί, κύριε Κεπαψόγλου, είναι ότι βλέπουμε και κάνουμε με αυτά, ξεκινάμε με αυτά τα μέτρα και μπορεί ενδιάμεσα, γιατί ενδιάμεσα η ζωή θα συνεχίζεται, τα κρούσματα μπορεί να συνεχίζονται, μπορεί δηλαδή τις επόμενες μέρες, βλέποντας ίσως κάποια πιο, δεν θέλουμε να το, δεν το ευχόμαστε φυσικά, αλλά αν δούμε και άλλα κρούσματα και άλλα και άλλα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε επιπρόσθετα μέτρα, σας δόθηκε αυτή η εντύπωση? Δεν το γνωρίζω και δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε, έτσι. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται, έτσι, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας, ναι, υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που εφαρμόζει η πολιτική προστασία στο θέμα της επιδημιολογίας, που όταν παίρνει τη διασπορά των περιστατικών, τις αποστάσεις από τις οποίες εμφανίζουν τα περιστατικά, μπαίνει, αλλάζει το χρώμα της επικινδυνότητας. Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ανάλογα με την επικινδυνότητα πηγαίνουν και τα μέτρα. Μάλιστα. Κανένας δεν εύχεται να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος. Αν ακούσατε πριν από τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Τσόρδα. Βέβαια, τον είχαμε απευθείας. Τον είχαμε απευθείας, βέβαια. Ο στόχος είναι να μην έχουμε απότομη εξέλιξη του φαινομένου, αλλά η καμπύλη αυτή να πέσει χαμηλά, έτσι ώστε να έχουμε επιβράδυνση του χρόνου εξέλιξης, ναι, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να μην έχουμε μεγάλη διασπορά, να μην έχουμε μεγάλη έξαρση της διασποράς. Γι' αυτό και λέμε, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι αυτός. Μάλιστα. Μένουμε σπίτι. Αυτό που φωνάζουμε εδώ και 15 μέρες. Προσέξτε τι ρωτάει τώρα η ακροάτρια εδώ. Μπορώ να στέλνω ψώνια στους γονείς μου με το courier? Αν δεν κάνω λάθος, οι courier, ναι, δουλεύουν κανονικά και οι μεταφορικές. Δουλεύουν κανονικά, επίσης, άρα λοιπόν με courier επίσης μπορείτε να στέλνετε τα πράγματα. Γιατί, πώς θα πάει, φαντάζομαι τώρα η ακροάτρια, έχει γονείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και λέει, ναι, τουλάχιστον επίσης, τα ψώνια. Επειδή τέθηκαν τέτοιου είδους θέματα, ναι, και αυτά από ό,τι θυμάμαι τα ανέλαβε να τα λύσει ο κύριος Περιφερειάρχης κατευθείαν, να μιλήσει με όλες τις αλυσίδες και, ναι, τον σούπερ μάρκετ, αλλά και όλων των υπόλοιπων που εξυπηρετούν τον κλάδο της διατροφής, να υπάρχει επιπλέον προσωπικό το οποίο θα μπορεί με μορφή delivery να μεταφέρει τα ψώνια. Φαντάζομαι όμως ότι είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν όλοι την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, ίσως και την ίδια μέρα. Όχι. Μα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα μπορείς να ψωνίζεις. Θα μπορείς να ψωνίζεις. Απλά οι επιπλέον όροι που μπαίνουν είναι ότι εντός του σούπερ μάρκετ, ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου, δηλαδή 20 τετραγωνικά διοδρόμου, όχι, ναι, βγάζουμε τα ράφια, πρέπει να είναι ένα, ναι, άτομο και να ακολουθούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ κατά μπροστά και ο άλλος κατά πίσω, έτσι σε κάποιο σημείο να συναντηθείς. Κατάλαβα. Αυτοί είναι οι όροι που έχουν μπει. Δεν απαγόρεψε δηλαδή κάποιον να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αλλά βέβαια αυτό που τέθηκε ως έκκληση, ναι, είναι ότι δεν είναι φρόνιμο, νομίζω, να πηγαίνουμε τρεις φορές την ημέρα στο σούπερ μάρκετ. Και τρεις στο φαρμακείο, και τρεις για το σκύλο, και τρεις για τον παππού, και τρεις για την άσκηση. Για το σκυλάκι. Ναι, ναι. Και πέντε για τη σκυλίτσα.
Γιατί εκεί είχαμε παραπονεμένοι θα την αφήσουμε. Λοιπόν, Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά προς στιγμήν. Φαντάζομαι ότι χρειαζόμαστε ακόμη κάποιες διευκρινήσεις. Φανταζόμαστε ότι το πρώτο 24ωρο εφαρμογής θα είναι δύσκολο για όλους να το κατανοήσουμε. Θα προσαρμοστούμε όμως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η αστυνομία θα είναι παντού και θα ελέγχει. Τα πρόστιμα καραδοκούν. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα. Αλλά βέβαια δεν είναι θέμα προστίμων. Εδώ πέρα από τα πρόστιμα μιλάμε για άλλα πρέπει πράγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου σε οποιαδήποτε κίνησή μας. Μπορεί να ζοριστούμε, όλοι θα ζοριστούμε. Κανένας δεν το ήθελε. Ναι. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Απευχόμαστε τα χειρότερα. Ας φροντίσουμε λοιπόν τώρα, πριν μας επιβάλλουν τα χειρότερα και τα δυσκολότερα, να συνετιστούμε με όλες αυτές τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας. Μας ρωτάνε επίσης το εξής, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Αν γνωρίζετε τι θα γίνει με τους ιδιώτες νοσηλευτές και γιατρούς, αν μπορούν να πηγαίνουν οι ίδιοι στα σπίτια να φροντίζουν κόσμο. Δεν τα γνωρίζω. Αυτά φαντάζομαι μπορούν να απευθυνθούν στα συνδικαλιστικά τους όργανα, στον ιατρικό σύλλογο που έχουν πάρει κεντρικά οδηγίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ξαναλέω ότι δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη. Και εμείς το μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς το ακούσατε από την... Δεν πήραμε ακόμη κάποιο έγγραφο ή κάποιο email. Νομίζω όμως ότι θα το πάρετε απόψε. Η πληροφορία είναι ότι όλες τις διευκρινήσεις θα τις πάρετε απόψε όλοι οι δήμαρχοι. Το φαντάζομαι. Άρα λέω τη στιγμή αυτή που μιλάμε δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Και αυτά που σας είπα τα γνωρίζω από επικοινωνία από άλλους συναδέλφους ανά την Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Για ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε και αύριο το πρωί φυσικά. Και αύριο το πρωί φυσικά. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.